Σήκωσε το τιμημένο από όλους και μικρή αναμονή για να υπάρξει μια μεγάλη παύση για να ακούσουμε το τι ακριβώς γίνεται στην Τούμπα. Είναι έτοιμος ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ζητάει από τον Αντελίνο Βιερία να ανέβει. Ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει το τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Πανηγυρίζει για δεύτερη φορά, γιατί έχει πατήσει για δεύτερη φορά την κορυφή της Ελλάδας τα τελευταία 5 χρόνια. Κόσμος και ομάδα γίνονται ένα με τον Αντελίνο Βιερίνια, τον Ανδρία Ζίβκοβιτς και όλους τους παίκτες οι οποίοι θα πάρουν την κούπα να είναι τρελαμένοι και να αποθεώνονται από τους οπαδούς του Δικεφάλου οι οποίοι έχουν κατακλείσει την Τούμπα. Μαγικές εικόνες, ιστορικές στιγμές, απίστευτα πλάνα. Η Τούμπα είναι φωταγωγημένη με πυρσούς και τώρα με πυροτεχνήματα. Ένα τρομερό σκηνικό, μια απίστευτη εικόνα, τρομερές εικόνες. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τον Ασβάλου Τσέσκου να πανηγυρίζει με αυτόν τον έξαλλο τρόπο. Είναι πανευτυχής όπως είναι πανευτυχής όλοι. Ο προπονητής, οι παίκτες, ο Ιβάν Σαββίδης, η γη του Ιβάν Σαββίδη, η οπαδή του ΠΑΟΚ. Η Θεσσαλονίκη παίρνει φωτιά για καλό λόγο, η Τούμπα παίρνει φωτιά για καλό λόγο. ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής Ελλάδας για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ακούμε το We are the champions, το είμαστε πρωταθλητές και βλέπουμε μαγικές εικόνες οι οποίες μιλούν από μόνες τους στην Τούμπα. Ο Μεϊτέ, ο οποίος παίρνει στην αγκαλιά του τον Λουτσέσκου. Ένας γίγαντας εντός αγωνιστικού χώρου. Πυροτεχνήματα στον ουρανό της Τούμπας για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Και εδώ ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος σηκώνεται στα χέρια από τους παίκτες του. Το αξίζει, το δικαιούται, είναι μοναδικές, ανεπανάληπτες στιγμές. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι δεν αποχωρίζονται με τίποτα το τρόπο από τα χέρια τους και πανηγυρίζουν μαζί με την ομάδα σε ένα απίστευτο σκηνικό. Παίκτες και κόσμος, κόσμος και παίκτες πάλεψαν για όλες αυτές τις αγωνιστικές. Κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος και για αυτόν τον λόγο πανηγυρίζουν τώρα με μοναδικό τρόπο. Τα πυροτεχνήματα δεν σταματούν στην Τούμπα και θα συνεχιστεί αυτό όσο υπάρχει υπομονή από τους παίκτες και από τον κόσμο. Νομίζω ότι θα συνεχίζεται και εδώ πέρα η γιορτή. Είναι φαντασμαγορικές εικόνες. Βλέπετε και εδώ αυτό το τρομερό πανοραμικό πλάνο από την Τούμπα η οποία φλέγεται. Φλέγεται για πολύ ωραίο λόγο γιατί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο οι πυρσοί που έχουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι και τα πυροτεχνήματα γιατί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο και κατάφερε να φέρει στο σπίτι του το τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ακούτε και από το μικρόφωνο μου τα συνθήματα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Μια βραδιά που ανήκει στους πρωταθλητές Ελλάδας. Παίκτες όπως ο Μάρκος Αντώνιο που έχουν έρθει από μακρινά μέρη της γης. Ζουν ανεπανάληπτες στιγμές. Ο Μπράντον Τόμας, ο σκόρερ σε ένα από τα δύο ιστορικά τέρματα στη νίκη του ΠΑΟΚ στο Κλειάντης Βικελίδης. Βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο Άγγελος Αναστασιάδης, ζωντανός θρύλος, προπονητής, πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας. Άνθρωπος ο οποίος είναι επιλογή του Ιβάν Σαββίδη και βρίσκεται στο team της διοίκησης που περικλεί και περιβάλλει την ομάδα και την προστατεύει και είναι πάντα μαζί της σε όλα τα γήπεδα, σε νίκες
σε ισοπαλίες, σε ήττες, σε χαρές, σε λύπες, είναι πάντα όλοι τους εκεί. Ακούμε από τον εκφωνητή στο γήπεδο της Τούμπας ότι το πάρτι θα συνεχιστεί στον Λευκό Πύργο και γι' αυτόν τον λόγο σιγά σιγά, με σύνεση και με προσοχή, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Ο εκφωνητής καλεί άπαντες στην Τούμπα, προφανώς τους οπαδούς, να αποχωρήσουν με προσοχή από το γήπεδο και να κατευθυνθούν προς το Λευκό Πύργο. Εκεί θα συνεχιστεί το πάρτι. Να πρέπει πρώτα να αποχωρήσει ο κόσμος από το γήπεδο της Τούμπας και στη συνέχεια να μπορέσει η ομάδα να κατευθυνθεί σε ένα πολύ ωραίο ταξίδι από την Τούμπα, από τα στενά της Θεσσαλονίκης, από την Τούμπα μέχρι και το Λευκό Πύργο που θα αποθεώνεται, μέχρι και το Λευκό Πύργο εκεί που θα υπάρξει η κορύφωση για τους πρωταθλητές Ελλάδας όπου τους αξίζει. Να αποθεωθούν και από τον κόσμο που περιμένει εκεί, να γνωρίσουν μοναδικές στιγμές και στο σύμβολο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο ο ΠΑΟΚ έχει πανηγυρίσει όλα τα τρόπαια και δεν θα μπορούσε να μην πανηγυρίσει και το φετινό τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Είναι δύσκολο να φύγουν από το γήπεδο της Τούμπας οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, γιατί θέλουν να αποθεώσουν τους πρωταθλητές Ελλάδας. Θέλουν να τον ζήσουν όσο γίνεται παραπάνω. Αρκετός είναι ο κόσμος ο οποίος αποχωρεί. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές, ο Κετζιόρα, ο Οσντόεφ και άλλοι παίκτες οι οποίοι είναι μαζί με μέλη της οικογένειάς τους. Αυτό το πλάνο, και ευχαριστούμε πολύ τον σκηνοθέτη ο οποίος μας τον δίνει, τον Δημήτρη τον Δανίκα, δείχνει ότι σταδιακά η Τούμπα αδειάζει. Σιγά σιγά ο κόσμος κατευθύνεται προς τον Λευκό Πύργο και θα περιμένουμε να δούμε και το πότε θα τελειώσει αυτό το πάρτι που έχει στηθεί εδώ για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος βρίσκεται όρθιος στην εξέδρα και τραγουδάει μαζί με τους οπαδούς. Και έχει και ένα διάλογο τώρα με έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ, προφανώς για αυτά που συνέβησαν και στο σημερινό παιχνίδι. Είναι μοναδικές στιγμές, ομάδα και κόσμος γίνονται ένα. Αποθέωση για τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τον προπονητή του ΠΑΟΚ, οι οποίοι σιγά σιγά περιμένουν να αδειάσει η Τούμπα. Βγαίνουν αναμνηστικές φωτογραφίες όπως αυτή που βγαίνει τώρα ο Ράχμαν Μπάμπα και περιμένουν να αδειάσει η Τούμπα.